Είναι μια εκδικητική απόλυση. Εμείς έχουμε κάνει και σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο παρεμβάσεις για αυτό το θέμα και συμμετέχουμε και στις κινητοποίησεις που γίνονται. Να θυμίσω ότι στους παρευρισκόμενους ότι και το ίδιο το Υπουργείο Υγείας είχε δεσμευτεί ότι το θέμα θα λυθεί και ότι δεν θα απολυθεί. Φαίνεται όμως ότι κυριαρχεί η εκδικητικότητα απέναντι σε ένα πρόεδρο σωματείου και τις αποκαλύψεις και τις στάσεις που έχει κρατήσει και η κυβέρνηση το τραβάει στα άκρα. Το θέμα. Είναι υπερηλαϊκή σπίρωση. Πραγματικά ντροπή, είναι να τριχιάζεις. Ναι, είναι να τριχιάζεις το ότι είναι ο μοναδικός επικουρικός γιατρός, ο οποίος δεν επαναπροσλαμβάνεται την ίδια στιγμή που επιστρατεύονται 200 γιατροί με ιδιωτικά ιατρία, υποτίθεται για το σύστημα υγείας σε αυτή την κατάσταση που είναι. Ωραία. Δεν έχει καμία λογική, είναι καθαρά εκδικητική απόλυση και πρέπει να συζητηθεί ανεξάρτητα τώρα τι κάνει ο Περιφερειάρχης και τι παιχνίδια παίζει η διοικούσα παράταξη. Πρέπει να βγει ένα ψήφισμα, όλοι το καταλαβαίνουν. Αυτή η παρέμβαση δεν μπορεί να γίνει.